Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι. Είμαστε στη δεύτερη. Εδώ είμαστε και μαζί μας είναι ο βασιλιάς του Ξανθιώτικου Καρναβαλιού. Είναι εδώ κοντά μας. Παρά το γεγονός και τον καλημερίζω, παρά το γεγονός ότι αυτές οι δύο τελευταίες διοργανώσεις δεν τις χαρήκαμε έτσι όπως γνωρίζουμε εμείς οι Ξανθιώτες και οι φίλοι της Ξάνθης, του Καρναβαλιού της Ξάνθης, βασιλιά μας. Αλλά είμαστε εδώ και επιμένουμε να κρατάμε ζωντανή την ιδέα του καρναβαλιού μας, ώστε όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες να επιστρέψουμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς και σε όλους τους ξανθιώτες και ξανθιώτες που μας ακούνε. Καλή εβδομάδα. Καλή αποκριάτικη εβδομάδα. Το παλεύουμε. Και δίπλα μας είναι και ο βασιλιάς μας σε αυτή μας την προσπάθεια. Τώρα, σίγουρα. Δώσαμε τον τόνο νομίζω και με τη δική σας παρουσία εδώ, έτσι δεν είναι? Ναι, μάλιστα. Και συνεχίζουμε. Έγιναν κάποιες παραγωγές βίντεο τις προηγούμενες ημέρες, με τις οποίες διαφημίζεται, προβάλλεται το καρναβάλι μας. Όχι, να σας τα πω, να τα γνωρίζει και ο κόσμος. Εγώ ήρθα εδώ από την Παρασκευή και καταρχήν άσχετα με το, για να είμαστε νόμιμοι τελείως, εγώ στο προσωπικό μου το κανάλι στο YouTube, το Πειρατολόγιο, όπου πηγαίνω και κάνουμε βίντεο, έχουμε την άδεια της πολιτικής προστασίας για κινηματογράφηση για συγκεκριμένα άτομα σε συγκεκριμένους χώρους. Σωστά. Κατόπιν άδειας. Πήρα άδεια για να κάνουμε το επόμενο επεισόδιο που θα κυκλοφορήσει την Κυριακή το μεσημέρι, που θα είναι ένα οδηπορικό από τα Πλατάνια κάτω, παίρνοντας εκεί από το Ζήτα Παλάς μέχρι το Μονοπάτι της Ζωής, που θα είναι ένα οδηπορικό για όλα τα εμβληματικά κτίρια, πλατείες, περιοχές της Ξάνθης, και πιστεύω ότι θα αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο. Mm-hmm. Αυτό είναι για το ιδιωτικό μου, είναι προσωπικό μου. Ωραία. Αλλά παρέμεινα και σήμερα εδώ, γιατί είναι το απόγευμα, σε κάποιο κρυφό μέρος που μου το αποκαλύψανε πριν από 5 λεπτά, θα κάνουμε ένα βίντεο για το κάψιμο του τζάρου, που το οποίο θα δοθεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα ΜΜΕ και στον κόσμο και στα site και παντού, το βράδυ 7 η ώρα, 7 παρα 5 της Κυριακής. Εδώ θα είναι λοιπόν ασφαλείας. Στην κάθαρση, στο κάψιμο του τζάρου, θα είναι μαζί μας ο βασιλιάς μας λοιπόν. Έστω και διαδικτυακά φέτος. Όχι διαδικτυακά, εντάξει, θα γυριστεί τώρα. Διαδικτυακά για μας. Ναι, πιστεύω να είναι ωραίο το βίντεο και θα το δει ο κόσμος την Κυριακή τώρα, μάλιστα το απόγευμα, είναι να γυρίσουμε το βίντεο. Τώρα από εκεί και πέρα γνωρίζω, γίνονται κάποιες εκδηλώσεις, σίγουρα είναι δύσκολα τα πράγματα σε όλη την Ελλάδα. Είναι μακάρι, από σήμερα θα έχουμε και DJ στους δρόμους να παίζουν μουσική από τους χώρους τους. Εντάξει, ωραία μέρα είναι, θα το περάσουμε κι αυτό. Θα το περάσουμε κι αυτό. Δεν έχει εννοείται. Ενθουσιασμό, εκείνη την χαρά. Προσπαθούμε μέσα στα σπίτια μας βέβαια και συνομιλώντας και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τηλεφωνικά ο ένας με τον άλλο, έτσι να θυμηθούμε όμορφες στιγμές του Ξανθιώτικου Καρναβαλιού και να συνδεθούμε με τις εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται διαδικτυακά, για να πάρουμε λίγο από αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα που μας λείπει της Ξάνθης, της μεγάλης χαράς της Ξάνθης. Αλλά είπαμε. Σίγουρα. Άμα με ρωτήσετε όμως εμένα προσωπικά, εμένα δεν μου λείπει κανένα άρωμα της Ξάνθης, κανένα άρωμα της Θεσσαλονίκης. Μου λείπει το άρωμα της εργασίας. Ναι. Γιατί και εγώ είμαι ένας εργαζόμενος άνθρωπος. Είμαι σε αναστολή τους τελευταίους 4 μήνες, 5 μήνες. Και είναι πολλοί κόσμος αυτό που λέει: καλά ρε παιδιά, κοιτάτε τα καρναβάλια, εδώ πεθαίνει ο κόσμος. Κάπου υπάρχει μια αλήθεια. Δηλαδή, εγώ κοιτάω αυτή τη στιγμή να επιβιώσω. Βασιλιά μας, θα σας πω το εξής. Το καρναβάλι. Ναι. Γύρω από το καρναβάλι, εμείς το γνωρίζουμε εδώ στην Ξάνθη, κινούνταν η τοπική μας οικονομία. Γι' αυτό το 15ήμερο η συνδρομή, η συμβολή του Ξανθιώτικου Καρναβαλιού στην τοπική οικονομία ήταν σημαντική. Είναι καταλυτική. Ναι, το ένα ξέρνετε, έρχεται και συνδέεται με το άλλο. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα μας. Ότι ο άλλος θέλει να δουλέψει. Σωστά. Ο ξενοδόχος. Σωστά. Ναι, δεν θα γίνει το καρναβάλι, λέει, να θυμηθεί τα παλιά. Τι να θυμηθεί τα παλιά? Θέλει να θυμηθεί τα περσινά, τα προπέρσινα που ήταν γεμάτος και κέρδισε χρήματα. Mm-hmm. Αυτή δεν είναι η αλήθεια? Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, σιγά τώρα μην καθίσει να δει διαδικτυακά ή οτιδήποτε άλλο από τη στιγμή που βλέπει ένα έρημο ξενοδοχείο, να καθίσει να βάλει τι? Να βλέπει, ας πούμε, τι γίνεται στο Ρίο ή τι γίνεται στην Πάτρα, τι γίνεται στην Ξάνθη με άδειο ξενοδοχείο. Ας είμαστε ρεαλιστές. Αυτή είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά το χρειαζόμαστε, ξέρετε. Το χρειαζόμαστε, σίγουρα, ξέρετε. Το χρειαζόμαστε. Αν σβήσει η ιδέα, αλίμονο
αν σβήσει, όχι, όχι, αν σβήσει η ιδέα αλίμονο για το μέλλον τόσο μεγάλων θεσμών. Ναι, όχι, δεν θα σβήσει με τίποτα. Αυτό προσπαθούμε λοιπόν να διατηρήσουμε μέσα σε αυτές τις δύσκολες συγκυρίες και κάτω από αυτές τις συνθήκες. Θα διατηρηθεί, είναι τέτοια, είναι τόσο δυνατά τα θεμέλια του ξανθιώτικου, των θρακικών αναδροφικών εορτών, όπως και κάποια άλλα πράγματα, οι γιορτές της παλιάς πόλης ή διάφορα άλλα ή και άλλα πράγματα που γίνονται κεδρώμενα στην Ελλάδα, mm-hmm. που δεν σβήνουν και μένουν ανεξίτηλα στον χρόνο, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι μέσα στο αίμα της κάθε κοινωνίας, της κάθε πόλης, του κάθε οικισμού. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είναι η λαϊκή παράδοση, ναι, που είναι πολύ δύσκολο, ποτέ, εγώ, είναι αυτό, δύσκολο το να ξεθοριάσει. Ναι. Αρκεί να βρούμε όλοι τους ρυθμούς μας, έτσι, γιατί για να χαμογελάσεις πρέπει να έχεις λόγο να χαμογελάσεις, όπως λέει και ο βασιλιάς μας. Εάν δεν έχεις λόγο να χαμογελάσεις, δεν θα το χαρείς. Ναι, δεν θα το χαρείς, αλλά τουλάχιστον αυτή τη στιγμή μπορούμε, εγώ προσωπικά ή ο κάθε άνθρωπος, να μπορούμε να προσποιηθούμε μέσα εισαγωγικά, γιατί υπάρχουν παιδιά. Mm-hmm. Ας χαρούν τα παιδιά μας, θα τηθούν και στο σχολείο ντυθήκανε και την Τσικνοπέμπτη ντυθήκανε. Έτσι κι αλλιώς αυτές οι γιορτές, κακά τα ψέματα, είναι για τα παιδιά. Mm-hmm. Τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, οι καλοκαιρινές διακοπές, τα καρναβάλια είναι για τα παιδιά, κακά τα ψέματα. Άσχετα ότι εκμεταλλευόμαστε κι εμείς κάποιες καταστάσεις. Για να ξαναγίνουμε παιδιά. Αυτά καλά να ξεφαρτώσουν και δεν βαριέσαι, έτσι και για τα παιδιά είναι όλα. Να θυμόμαστε ότι μπορούμε να ξαναγίνουμε κάποιες στιγμές, κάποιες εποχές του χρόνου, να ξαναγίνουμε και εμείς παιδιά μαζί τους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Πριν τελειώσουμε τη σύνδεση, πάλι να σας ευχαριστήσω που με φιλοξενείτε και λέμε δύο κουβέντες. Να πω καλή επιτυχία στο Κέντρο Πολιτισμού για τις εκδηλώσεις που έχει, είτε διαδικτυακά, είτε από τα ηχεία, είτε από οτιδήποτε. Να καλέσω τον κόσμο και την Κυριακή στην αιμοδοσία που θα γίνει στο αμφιθέατρο, στο αμφιθέατρο νομίζω. Στο Δημοτικό και με Αμφιθέατρο. Την έκθεση, ναι, και που θα υπάρχει και έκθεση με φωτογραφίες από τα παλιά καναβάλια και από την Ξάνθη. Τίποτα, θα περάσουν όλα, θα τα θυμόμαστε, θα ξαναρθούν πάλι όλα και εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον Δήμο και το Κέντρο Πολιτισμού που και άλλοι για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά με προσκαλούν, έστω να βάλω κι εγώ ένα λιθαράκι στα δρόμενα της πόλης. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Και ελπίζουμε του χρόνου να τα πούμε και από κοντά. Μακάρι. Στη διάθεσή σας. Να τα πούμε από κοντά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και για την προσπάθεια που κάνει μέσα από το προσωπικό του κανάλι στο YouTube ο βασιλιάς του καρναβαλιού της Ξάνθης. Για μας αυτός είναι ο Παναγιώτης ο Γιώργιου. Είναι ο βασιλιάς του καρναβαλιού της Ξάνθης. Ένα μεγάλο λοιπόν ευχαριστώ που κρατάει ζωντανή την εικόνα, την όμορφη Ξάνθη, την εικόνα της όμορφης Ξάνθης. Γιατί σε αυτή την περίοδο της πανδημίας, το ξέρετε κι εσείς, περάσαμε δύσκολα ως περιοχή. Από το πρώτο κύμα ακόμη. Ναι, την Κυριακή θα βγει το βίντεο αυτό στο YouTube, στο πειρατολόγιο. Θα είναι εξαιρετικό. Ανεβήκαμε πάνω στον πύργο του ρολογιού, ξεκινήσαμε από κάτω, με βοήθησαν πάρα πολύ ιστορικοί και άνθρωποι εδώ επιφανείς της πόλης. Ωραία. Στο Χατζηδάκιο, στη Ταράτσα, στον Άγιο Γιώργη, στον Άγιο Βλάσιο. Θα τα δείτε. Ένα οδηπορικό στην Ξάνθη ετοιμάζει το πειρατολόγιο. Η κυρά της Θράκης, έτσι είναι ο τίτλος. Η κυρά της Θράκης. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Μια συντόμως. Χαιρετίσματα σε όλη την πόλη. Τον ευχαριστούμε. Ναι, βλέπετε ότι είναι εδώ, είναι παρόν, είναι κοντά μας. Και τον αγαπήσαμε και μας αγάπησε ο βασιλιάς μας. Και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια κι αυτός να κρατήσει έτσι ζωντανή την εικόνα της όμορφης Ξάνθης, οπότε όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες και οι φίλοι μας να αυξηθούν, οι φίλοι των θεσμών μας δηλαδή, των αγαπημένων μας θεσμών. Και ένα μεγάλο λοιπόν ευχαριστώ από εμάς. Όπως είπε ο βασιλιάς μας, οι σημερινές εκδηλώσεις είναι οι εξής, τα πλαίσια των ιδιαίτερων αυτών έτσι, φετινών εκδηλώσεων. Σήμερα στην πλατεία Διοικητηρίου θα αναρτηθούν όλες οι καρναβαλικές μάσκες που κατασκεύασαν οι μαθητές των σχολείων μας, ώστε να δώσουμε λίγο έτσι και αυτήν, αν θέλετε, την νότα της συνέχισης των θρακικών λογογραφικών εορτών και της συμμετοχής όλων μας σε αυτές, και των μικρών και των μεγάλων.
Από σήμερα ξεκινούν και οι μουσικοί εμβολιασμοί στην Ξάνθη. Θα διαρκέσουν από σήμερα Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή. Σήμερα εμβολιάζει μουσικά ο Ηλίας ο Κατερτζής, 6 το απόγευμα με 8.30. Είναι γνωστοί DJs της πόλης, οι οποίοι στείνουν το κέντρο του μουσικού εμβολιασμού στην καρδιά της πόλης μας, στην κεντρική πλατεία, στην πλατεία Δημοκρατίας. Πάντα με μάσκα, και ας είναι λάθος μάσκα, είπαμε φέτος.